πολύ καλή σου ημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι από τη Λέμεσο. Λοιπόν, πάμε να δούμε ακριβώς βήμα-βήμα τι έγινε χθες και ποια είναι αυτά τα ντοκουμέντα, αυτές οι πληροφορίες φωτιά που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας σε σχέση με την δολοφονία του Θανάση Καλογερόπουλου. Πολλές κεραγδαίες εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκυριακό που πέρασε, Κατερίνα, αφού το Σάββατο είχαμε τη σύλληψη δύο προσώπων σε σχέση με τον θάνατο, την δολοφονία του Θανάση Καλογερόπουλου. Ο ένας, όπως εκτιμάται από τις αστυνομικές αρχές, που είναι και σχεδόν βέβαιοι ότι πρόκειται για τον οδηγό της μοτοσυκλέτας από τις φωτογραφίες που έδωσαν στην δημοσιότητα, και ένα από τους δύο εκτελεστές, ενώ ο δεύτερος είχε συλληφθεί σε σχέση με την υπόθεση, φαίνεται να είναι ως συνεργός στην όλη υπόθεση, καθώς είχε παραχωρήσει την έπαυλή του σε χωριό της επαρχίας Λάρνακας, ώστε οι δύο εκτελεστές να διαμένουν εκεί τους τελευταίους τουλάχιστον δύο μήνες και να οργανώσουν, να καταστρώσουν το σχέδιο εξόντωσης του Θανάση Καλογερόπουλου. Χθες οι δυο τους οδηγήθηκαν ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λεμεσού υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, Κατερίνα, και έχοντας αληξή σφραγιλέκα αρκετοί, περίπου 50 άτομα έξω από το δικαστήριο, φίλοι και συγγενείς του θύματος. Δεν τους επιτράπει η είσοδος ούτε καν στο κτίριο του επαρχιακού δικαστηρίου Λεμεσού. Έκλεισαν τα κάγκελα, τους άφησαν έξω για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ κατά την αποχώρηση των δύο οχημάτων, όπου των αστυνομικών οχημάτων όπου συνόδευαν τους δύο υπόπτους, εκεί είχαμε προπυλακισμούς και ρήξη αντικειμένων προς τα δύο οχήματα. Ναι, τους φώναζαν να βγουν έξω. Το ηχητικό τους φώναζαν βγείτε έξω, βγείτε έξω, και άλλα διάφορα βεβαίως. Ενώ κάποιοι προσπάθησαν να μπλοκάρουν ουσιαστικά τα οχήματα της αστυνομίας από το να φύγουν από το κτίριο. Ναι. Ακριβώς, Κατερίνα. Ενώ μέσα την ίδια ώρα ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία για την προσωποκράτηση των δύο. Δεν ακούστηκαν τα γεγονότα στο δικαστήριο. Προχώρησαν έτσι, αν θέλει, σε χρόνο εξπρές την διαδικασία, καθώς εντός της έκθεσης του ανακριτή υπήρχαν σημαντικά στοιχεία τα οποία δεν θέλησαν να δημοσιοποιήσουν προς τα έξω, καθώς να μην ξεχνάμε, Κατερίνα, ότι αναζητούν ακόμη ένα πρόσωπο που φαίνεται να είναι το δεύτερο πρόσωπο ως συνοδηγός πάνω στην μοτοσυκλέτα. Ο συνοδηγός με τη μάσκα, αυτός είναι που αυτή τη στιγμή αναζητείται. Ακριβώς, Κατερίνα, υπάρχουν κάποια στοιχεία ενώπιον των αρχών, ωστόσο γίνονται έτσι εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του. Έστησαν το παζόλ ένα-ένα τα κομμάτια. Φαίνεται αυτά που πρόδωσαν στην ουσία την οργάνωση είναι τα κλειστά κυκλώματα από 10 περίπου σημεία από τον χώρο του εγκλήματος και γειτονικά σημεία σε όλη την διαδρομή μέχρι το Ζύγι και σε χωριό της επαρχίας Λάρνακας. Καταγράφονται οι κινήσεις των δραστών εδώ και δύο μήνες. Υπάρχουν και μαρτυρίες ενώπιον των ανακριτών, γραπτές μαρτυρίες από φυσικά πρόσωπα που θέλουν να αποκαλύπτουν τις κινήσεις των υπόπτων ενώπιον των αρχών. Είχαμε λοιπόν από τις 29 ξεκίνησε η διερεύνηση, αν θέλεις, τα αδικήματα που διερευνώνται εναντίον τους, από τις 29 Οκτωβρίου, δηλαδή μία ημέρα πριν από την εκτέλεση του Θανάση Καλογερόπουλου. Είχαν μεταβεί στο σημείο όπου άφησαν τη μοτοσυκλέτα και έκαψαν το όχημα, το κλοπημαίο όχημα που χρησιμοποίησαν για την εκτέλεση του Καλογερόπουλου. Είχαν μεταβεί την προηγούμενη μέρα, άφησαν εκεί την μοτοσυκλέτα και αναχώρησαν. Κατά τη διάρκεια της εγκληματικής ενέργειας, αν θέλεις, Κατερίνα, είχαν καταγραφεί οι κινήσεις τους, ο τρόπος δράσης τους, ο σωματότυπός τους, και έτσι ήταν αυτός που βοήθησε στις αστυνομικές αρχές να συνδέσουν τον ένα από τους δύο υπόπτους που κρατούν, τον ένα εκτελεστή, τον οδηγό της μοτοσυκλέτας, με το όλο, με το παζλ της υπόθεσης. Άφησαν λοιπόν εκεί τη μοτοσυκλέτα, εκτέλεσαν τον Θανάση Καλογερόπουλο, επέστρεψαν πίσω, πήραν τη μοτοσυκλέτα. Καταγράφονται σε όλη τη διαδρομή από τα κλειστά κυκλώματα οι κινήσεις τους και έφτασαν στην έπαυλη
η οποία ανήκει στον 44χρονο, δεν είναι γνωστό στις αρχές ο 44χρονος, δεν έχει απασχολήσει ξανά τις αστυνομικές αρχές, Κατερίνα, από τη Λάρνακα ο συγκεκριμένος, και αυτή η έπαυλη βρίσκεται σε αδιέξοδο σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές, με ακόμη ένα σπίτι εκεί στην περιοχή. Έτσι όλα οδηγούσαν στη συγκεκριμένη έπαυλη. Έρευνες πήγαν εκεί, βρήκαν στα σκουπίδια ήδη ένδυσης και πακέτα από κάρτες κινητής τηλεφωνίας. Εντός της οικίας μάζεψαν κάρτες κινητής τηλεφωνίας, τα οποία έχουν σταλεί ήδη για εξετάσεις, ενώ οι ύποπτοι δεν βρίσκονταν πλέον σε αυτή την έπαυλη. Ο συλληφθής, ο 41χρονος ύποπτος, είχε επιστρέψει στο σπίτι του πίσω στην Πάφο, εκεί όπου διαμένει, και από εκεί έχουν μαρτυρία. Φαίνεται να τον είδαν ότι επέστρεψε. Το Σάββατο το πρωί είχαμε επιχείρηση από την ΙΚΑΝ Αρχηγείου. Ναι. Μπήκαν στην οικία, τον βρήκαν, τον συνέλαβαν, και μάλιστα, Κατερίνα, να σου πω ότι ήταν λίγο μετά αφού είχε ξυριστεί. Προφανώς για να αλλάξει την εικόνα του, αφού είχε αλλάξει διαδοθεί. Εμφάνιση, βεβαίως. Αφού είδαμε τη φωτογραφία, η γενεάδα φαινόταν ξεκάθαρα, άρα ήθελε να αλλάξει την εμφάνισή του, γι' αυτό και ξυριστήκε. Ακριβώς. Μάλιστα, οι ανακριτές πήραν ως τεκμήριο και τις ξυρισμένες τρίχες από τον νηπτήρα του αποχωρητηρίου. Του πέρασαν χειροπέδες και για υπόθεση εμπρισμού, Κατερίνα, να σου πω και εδώ μια παρένθεση, ότι ο ίδιος καταζητείται για υπόθεση εμπρισμού σε μαγαζί στη Λάρνακα, ιδιοκτησίας αδερφού μάρτυρας κατηγορίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Φαίνεται να προέβη σε αυτό τον εμπρισμό, θέλοντας να στείλει και ένα μήνυμα στον αδερφό του ιδιοκτήτη, που βρίσκεται στην λίστα με τους υποπροστασίες μάρτυρες. Και του πέρασαν χειροπέδες. Φαίνεται να συνδέθηκε με την υπόθεση. Λίγο αργότερα είχαμε τη σύλληψη του 44χρονου και έχει ξεκαθαρίσει στην ουσία ο ρόλος και των δύο. Γίνονται έρευνες ώστε να εντοπιστεί η μοτοσυκλέτα η οποία θεάθηκε εκεί στην έπαυλη, σύμφωνα με μαρτυρίες που εξασφάλισαν οι αρχές. Ενώ να σου πω, Κατερίνα, ότι αξιόπιστος μάρτυρας των αστυνομικών αρχών, ο οποίος αναμένεται να του ληφθεί και κατάθεση, γραπτή κατάθεση, φαίνεται να ανέφερε στις αρχές, ότι στην ανακριτική ομάδα, ότι πριν από 10 περίπου ημέρες ο 44χρονος, ο δεύτερος δηλαδή ο ιδιοκτήτης της έπαυλης, είχε συνάντηση με τον Θανάση Καλογερόπουλο και ερωτήθηκε σχετικά με αυτό, ενώ γνώριζε ότι σχεδιαζόταν εναντίον του η εκτέλεσή του, και ερωτήθηκε σχετικά με αυτό, παραδέχθηκε στην αστυνομία, παραδέχθηκε σε ανακριτή του τα LMS ότι είχε συνάντηση μαζί του, αλλά δεν εμπλέκεται στην υπόθεση. Η συνάντηση που είχε μαζί του ήταν για να συζητήσουν επαγγελματικές δραστηριότητες, παράνομες επαγγελματικές δραστηριότητες που αφορούν τον τζόγο. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα αναμένονται, αντιλαμβάνομαι, και άλλες συλλήψεις. Μας είπες ότι ήδη ένα άτομο αναζητείται, είναι ο συνοδηγός της μοτοσυκλέτας, αυτός που είπαμε ότι φοράει την λαστιχένια, την μάσκα, την καρναβαλίστικη. Από την αστυνομία τι άλλο μένει τώρα? Γιατί έχουμε και έναν άλλον φόνο, ο οποίος ακόμη τα κομμάτια του puzzle για τη δολοφονία του Αλέξη Μαυρομιχάλη είναι ακόμη θολά. Πιο δύσκολη κατάσταση εκεί, ναι, Κατερίνα, καθώς εδώ είχαμε τη δράση υπό το φως της μέρας. Δεν έλεξαν καλά τις κινήσεις τους, καταγράφηκαν αποκλειστά κυκλώματα και έτσι κατάφεραν να τους συνδέσουν. Ψάχνουν το δεύτερο ύποπτο, προσπαθούν να βρουν και στοιχεία αν συνδέονται οι δύο υποθέσεις. Εκεί προσανατολίζονται ότι συνδέονται. Ναι. Οι έρευνες θα επεκταθούν και στις κεντρικές φυλακές, καθώς ο 41χρονος μέχρι πρόσφατα ήταν κατάδικος στις κεντρικές φυλακές για άλλη μεγάλη υπόθεση που διερευνούσε το ΤΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ. Όλα αυτά προσπαθούν να τα βάλουν κάτω και να φτιάξουν μια πλήρη εικόνα και αν συνδέονται οι Έχουμε δύο δολοφονίες. Έχουμε τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, Ερικά. Να πάμε να τον καλημερίσουμε, τον κύριο Ανδρέου, γιατί ξέρω ότι σήμερα το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ πιεσμένο. Γεια σας, κύριε Ανδρέου. Πολύ καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Αγαπητού. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Η συνάδελφος μας είπε όλες τις νεότερες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την δολοφονία του Θανάση Καλογερόπουλου. Αντιλαμβάνουμε ότι η αστυνομία αναζητεί ένα πρόσωπο, τον συνοδηγό της μοτοσυκλέτας, σωστά? Στο στάδιο αυτό, ναι. Καταζητούμε βασικά το συγκεκριμένο πρόσωπο. Όπως έχει ληφθεί, δύο πρόσωπα έχουν συλληφθεί μετά από κάποιες πληροφορίες και κάποιες άλλες μαρτυρίες, τις οποίες έχουν αξιολογηθεί από τους ανακριτές. Να πούμε, κύριε Αγαπητή, ότι αυτό προέκυψε μετά από μια λεπτομερή και πολύ συντονισμένη έρευνα που έχουν προβεί τις τελευταίες μέρες οι ανακριτές του Ταλεμεσού και με άλλες υπηρεσίες με τις οποίες συνεργάζονται της αστυνομίας. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις δύο συλλήψεις. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτά πρόσωπα, όπως είναι γνωστό, βρίσκονται ήδη υποκράτηση για περίοδο 8 ημερών. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ανακριτικό έργο ακόμα μπροστά μας. Υπάρχουν ληστά εγκλήματα τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθούν. Υπάρχουν τεκμήρια τα οποία έχουν εντοπιστεί και παραλυφθεί και υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχουν σχέση με τα υποδιερεύνηση αδικήματα. Οπότε θα προχωρήσουμε είτε αυτά αφορούν τηλεπιδευτικά δεδομένα, είτε κάποια. Ναι, γιατί ψάχνετε να βρείτε και ποιος είναι ο εγκέφαλος όλου αυτού, έτσι δεν είναι? Γιατί δεν ξέρουμε ακόμη. Σίγουρα, σε αυτές τις υποθέσεις, πάντοτε αυτό που αναζητούμε είναι το πρόσωπο το οποίο έχει δώσει τις οδηγίες. Ναι. Στο παρόν στάδιο έχουμε αυτά μπροστά μας. Θεωρούμε ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη όσον αφορά την υπόθεση αυτή. Επίσης υπάρχουν δεδομένα αυτή τη στιγμή μπροστά μας που βοηθούν, εν πάση περιπτώσει, ώστε να προχωρήσουμε στη διερεύνηση. Mm-hmm. Όμως, επαναλαμβάνω, υπάρχει αρκετό ανακριτικό έργο. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή στο τι ακριβώς θα προκύψει. Κύριε Ανδρέου, σε ό,τι αφορά και την άλλη δολοφονία του Αλέξη Μαυρομιχάλη, επειδή ελέγχθηκε από την πρώτη στιγμή ότι ενδεχομένως οι δύο δολοφονίες να σχετίζονται, έχουμε κάτι να πούμε πάνω σε αυτό? Κοιτάξτε, με τα δεδομένα τα οποία έχουμε μπροστά μας, δεν μπορούμε να πούμε, ή τουλάχιστον δεν φαίνεται στο παρόν στάδιο, να σχετίζεται η μία υπόθεση με την άλλη. Όμως αντιλαμβάνεστε, όπως έχω πει, υπάρχει αρκετό ανακριτικό έργο και στη μία υπόθεση και στην άλλη, που αυτό θα μπορούμε να το απαντήσουμε με βεβαιότητα όταν ολοκληρωθούν οι εξετάσεις. Μάλιστα. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται ότι αυτός που ήθελε να προχωρήσει σε αυτή την πράξη ήθελε να βγάλει από τη μέση αυτά τα δύο πρόσωπα. Πολύ γνωστά πρόσωπα, βεβαίως. Ήθελε με πάση θυσία να βγουν από τη μέση και ο Καλογερόπουλος και ο Μαυρομιχάλης. Σίγουρα, εκ του αποτελέσματος, ναι, φαίνεται ότι ο σκοπός ήταν αυτός. Εμείς, καθήκον μας αυτή τη στιγμή, είναι να εντοπίσουμε τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται, τους δράστες βασικά. Οπότε, σίγουρα δεν είναι εύκολη υπόθεση, ειδικά όταν ξεκινάς από το μηδέν. Και αυτό έγινε τουλάχιστον στην δεύτερη περίπτωση στη Λευκοσία. Χρειάζεται αρκετή υπομονή και αρκετή δουλειά από τους ανακριτές ώστε να εξασφαλίσουμε τη μαρτυρία που χρειαζόμαστε. Έχετε κάποια στοιχεία, για πάω πίσω ξανά στην υπόθεση του Καλογερόπουλου, έχετε κάποια στοιχεία που αφορούν το άτομο που αυτή τη στιγμή αναζητείτε ή καταζητείτε? Αναζητείτε αυτή αναζητείτε. Τη στιγμή. Δεν είναι γνωστά τα στοιχεία. Γι' αυτό ήθελα να δω, επειδή νομίζω ακούστηκε το καταζητείτε, ήθελα να δω αν γνωρίζετε κάποια στοιχεία. Όχι, όχι, απλώς για να μην παρερμηνευτεί και ξέρετε. Άρα, ακόμη τα στοιχεία του δεύτερου ατόμου, του συνοδηγού, δεν βρήκαμε κάτι. Βεβαίως, ενδεχομένως να μιλήσουν κάποια πρόσωπα. Εντάξει, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει εντοπιστεί οτιδήποτε. Επαναλαμβάνω, δύο πρόσωπα αυτή τη στιγμή βρίσκονται υποκράτηση, θα ανακριθούν. Τεκμήρια τα οποία έχουν εντοπιστεί και έχουν παραλυφθεί αναμένεται να τύχουν δικανικής και επιστημονικών εξετάσεων, αλλά επίσης και άλλα κλειστά εγκλήματα τα οποία έχουν παραλυφθεί από την αστυνομία. Είναι γεγονότα τα οποία έχουν ακουστεί και στο δικαστήριο. Αναμένεται να αξιολογηθούν. Ευελπιστούμε ότι θα εντοπίσουμε τη μαρτυρία που χρειάζεται ώστε να εντοπίσουμε και το τρίτο πρόσωπο. Μάλιστα. Και μετά, βεβαίως, όχι μετά, παράλληλα επικεντρώνονται οι έρευνες και για το τι έγινε στην περίπτωση του Αλέξη Μαυρομιχάλη, αντιλαμβάνομαι. Και την ίδια ώρα η αστυνομία ανοίγει ξανά τους φακέλους με τα πρόσωπα που βρίσκονται έτσι σε πρώτο πλάνο μετά από τέτοιες υποθέσεις, κύριε Ανδρέου, αντιλαμβάνομαι. Το πιο σημαντικό σε αυτές τις υποθέσεις είναι να εντοπίσουμε το κίνητρο, κύριε Αγαπητού. Αντιλαμβάνεστε, να εντοπιστεί το κίνητρο είναι και πιο εύκολη δουλειά μας, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε
είτε σε αυτούς που έχουν δώσει τις οδηγίες για αυτή την ενέργεια, mm-hmm. είτε και τους, τα πρόσωπα τα οποία έχουν προχωρήσει σε αυτές τις πράξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδρέου. Να είστε καλά. Πολύ καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Γεια σας.